πω ότι η σημερινή παρουσίαση θα αναπτυχθεί σε δύο άξονες. Έχει να κάνει με το διαχειριστικό κομμάτι και την αποτύπωση την υπηρεσιακή. Περιλαμβάνει ό,τι έχει υπαχθεί με τις αποφάσεις των οργάνων στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023, υπό την έννοια ότι έχει εντάξεις, έχει συμβατοποιήσεις, έχει συνεχιζόμενα έργα κτλ. Και έχει και μία πιο ιδιαίτερη παρουσίαση από την δική μου την πλευρά, όπου θα διαμφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα και ο τεχνικός προγραμματισμός από μια δεξαμενή έργων, τις οποίες έχουμε μελετήσει, οριμάσει και οι οποίες σταδιακά θα εμπλουτίζουν το τεχνικό πρόγραμμα του 2023, διαμορφώνοντας στο τέλος την τελική μορφή του προγραμματισμού. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο συζητιέται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το Δήμο, όχι με ορίζοντα τον Οκτώβριο του 2023, αλλά την σημασία που έχει αυτή η συζήτηση για τη μεταξέλιξη του Δήμου. Θεωρώ ότι θα γίνει μια επόμενη και ουσιαστική συζήτηση και είμαι σίγουρη ότι μετά από δύο χρόνια που τα όργανα μπορούν να συγκληθούν και να λειτουργήσουν με περισσότερη παρουσία κόσμου, θα το πετύχουμε σήμερα, γιατί είναι συζητήσεις και ο προπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα που έχουν μια σημασία. Το ύψος, το ύψος, ναι, το ύψος του προπολογισμού. Το κομμάτι που έχει διαμνηθεί στους συμβούλους ανέρχεται στα 26.843 εκατομμύρια ευρώ. Το κομμάτι το δικό μου είναι υποσχηματοποίηση με την έννοια ότι θα προκύψει από την ορίμανση και την χρηματοδότηση των μελετών που θα υποβάλουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Πώς ικανοποιημένοι είστε από το πορεία εκτέλεσης του περισσότερου τεχνικού προγράμματος, και μπορούμε να μιλήσουμε σε ποσοστά που Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε, γιατί αν διατρέξει κάποιος το τεχνικό πρόγραμμα θα δει ότι ένα μεγάλο μέρος του είναι τα συνεχιζόμενα. Γνωρίζετε ότι οι αναθεωρήσεις των τιμών, οι ανατιμήσεις των έργων, οι εξάμεινες παρατάσεις που πήραν τα δημόσια έργα και η γενικότερη δυσκολία στον εργοληπτικό κλάδο επηρέασε κατά πολύ την πορεία τους. Επομένως, με αντικειμενικούς όρους δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα προχώρησαν πολύ καλά στο κομμάτι της εκτέλεσης. Ήταν όμως ένας χρόνος που τον αξιοποιήσαμε και τον εκμεταλλευτήκαμε για να προετοιμαστούμε για το επόμενο.